10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάζι λίγη που έχω ούτε για τσίλες φτάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα δε μοντέ. Διημέρη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Αχ, όταν τα έλεγα εγώ, δεν με παραδεχόσαστε τώρα. Ήρθατε στα λόγια μου. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Είχα δίκιο, πέστε το. Μαμά, σταμάτα να γενικεύεις. Επειδή μία ψυχολόγος ήταν κακιά, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ψυχολόγοι είναι άχρηστοι. Ναι, αλλά και εμείς πέσαμε στην εξαίρεση. Η συνηθέστερη περίπτωση είναι οι ψυχολόγοι να βοηθάνε τους ανθρώπους. Όχι απλώς να βοηθάνε, αλλά να σώσουν ζωές. Δεν ξέρω τι λέτε για τους ψυχολόγους. Εγώ ένα ξέρω. Το παιδί, ο δικός μας, ο Λεωνίδας, δεν έχει ανάγκη από ψυχολόγους. Είναι μια χαρά. Μαμά, σταμάτα. Παραδέξτε το. Ο Λεωνίδας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιδί. Δύσκολο παιδί ο Λεωνίδας. Ευκολότατο παιδί είναι. Εσύ τον έχεις κάνει δύσκολο, αγάπη μου. Διότι του έχεις δώσει ελευθερίες. Και άμα δώσεις ένα παιδί ελευθερίες, τότε το παιδί κάνει και βλακίες. Δεν είναι δύσκολο παιδί ο Λεωνίδας, Μέρη. Εδώ θα συμφωνήσω με την Κικίτσα. Ο Λεωνίδας χρειάζεται όρια. Παιδί είναι, ξέρει τι είναι τα όρια, μα δεν ξέρει. Μπράβο, αγάπη μου, να το λέγεις έτσι. Εσά τι σε κάνει, τι θέλει. Εγώ, αγάπη μου, εγώ είμαι γιαγιά, άλλο πράγμα γιαγιά. Εσύ, σαν μάνα, πρέπει να τραβάς το σκηνή. Εγώ το λασκάρω, κατάλαβες, το χαλαρώνω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ωραίο. Ο καλός ο μπάτσος και ο κακός ο μπάτσος. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι ακριβώς, κάπως έτσι. Ωραία, και εγώ γιατί να είμαι ο κακός ο μπάτσος, δηλαδή. Γιατί εσύ, αγάπη μου, είσαι η μάνα και αυτός είναι ο ρόλος της μάνας. Δηλαδή πρέπει να γίνω κακιά. Όχι, βρε παιδάκι μου, να γίνεις κακιά. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις την κακιά. Χρειάζεται αυτό το πράγμα. Κάνεις την κακιά. Και okay, στην ανάγκη να κάνεις την κακούργα, αν χρειαστεί. Στην ανάγκη, μέχρι κακούργα μπορείς να κάνεις. Κοίταξε, θυμίσου εμένα. Άστο καλύτερα, μην το θυμηθούμε αυτό. Ξεχνάς ότι χάρη σε μένα είσαι αυτό που είσαι. Σύμφωνα με το δικό μου το σύστημα, έχεις γίνει μεγαλοδικηγόρος που έχεις αυτό το γραφείο το μεγάλο που χτυπάνε όλη την πόρτα σου. Που αυτή τη στιγμή είσαι ευυπόλυτη στην κοινωνία, που είσαι μια μονάδα. Μια μονάδα. Αν θέλει, άμα θέλει. Ναι. Θαύματα. Θαύματα, βεβαίως. Και όλα αυτά χάρη στο δικό μου το αλάμφαστο σύστημα. Γελάει ευχάριστη. Μπράβο, έτσι ευχαριστήσω. Μισό λεπτό. Μέρη, εδώ θα συμφωνήσω. Είναι το δεύτερο σημείο που θα συμφωνήσω με την Κικίτσα, δυστυχώς. Ευτυχώς. Ο Λεωνίδας μακάρι να ακολουθούσε το δικό σου το δρόμο. Μακάρι. Δεν λέω. Μακάρι. Το πες το μακάρι. Άρα πρέπει να ακολουθήσεις το δικό μου σύστημα, αγάπη μου, και τότε θα πετύχεις. Στο χέρι σου είναι να τον πείσεις. Τι να κάνω. Θα προσπαθήσω να γίνω κακιά. Θα γίνω καλός. Δηλαδή. Θα πάμε τα νερά της για λίγο καιρό να δούμε πώς θα αντιδράσει. Να το δω και να μην το πιστέψω. Να σας πω, θα κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια να γίνετε καλά παιδιά. Να μην αισθάνομαι μοναξιά. Ούτε καν, θα μας καβαλήσουν. Σιγάν μας καβαλήσουν. Μια προσπάθεια πάμε να κάνουμε, ρε Μαριλένα. Δεν θα γίνουμε κι άλλοι άνθρωποι. Εγώ μέσα. Κόλα τώρα, φιλέ. Καλά, άντε κι εγώ, ρε. Το ξέρα, Μαριλενάκι μου. Ωραία, θα συμφωνήσαμε. Τι κάνουμε. Θα τις ακούμε για λίγο καιρό και θα κάνουμε ό,τι μας λένε. Άκου τι θα κάνεις. Άκου πώς θα κάνεις την κακιά. Όταν θα σου ζητάει κάτι ο μικρός, εσύ θα λες πάντοτε όχι. Τόσο καιρό όχι, λέω. Τι λέει. Όχι, μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Στις πράξεις. Στις πράξεις θα λες όχι. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη, ο Λεωνίδας τι κάνει. Τι κάνει, λέγε. Τι κάνει αυτή τη στιγμή. Στο δωμάτιό του είναι με τον Τέλ και τη Μαριλένα. Α, και κολομπαράνε. Είδες τι ωραία που τα λέει η Ζέτα. Μην λες τέτοιες κουβέντες, αγάπη μου, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, για θυμίσου, φέρε στο νου σου αυτή τη στιγμή τι έκανα εγώ σε ανάλογη περίπτωση. Όταν ερχόταν μια φίλη σου στο σπίτι, τι έκανα. Μπαίνες κάθε 2 λεπτά μέσα στο δωμάτιο και μας έσπαγε στα νεύρα. Μπράβο, παιδί μου, που το θυμάσαι. Αυτό θα κάνεις και εσύ τώρα. Θα μπω μέσα και θα τους σπάσω στα νεύρα. Α, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει και η Κίτσα τώρα, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Κόρη μου, αγάπη. Ρε, παιδάκι μου, θα πας μέσα στο δωμάτιο και θα τους ρωτήσεις τι μαθήματα έχουν για αύριο και αν τα έχουν διαβάσει. Δεν τα έχουν διαβάσει, αυτό το ξέρω. Αυτό σου λέω κι εγώ. Θα πας αυτή τη στιγμή. Θα πας αυτή τη στιγμή μέσα στο δωμάτιο και θα τους επιβάλλεις να διαβάσουν τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα όμως. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Θα κουφαθεί το παιδί. Τώρα θα διαβάσουμε λιγάκι. Τώρα. Τώρα ρε. Αφού πήρα μια απόφαση, μαγκιά να αρχίσουμε από τώρα. Όχι αύριο. Οκ, για να αρχίσουμε από κάτι εύκολο, ε. Ιστορία. Α, είναι εύκολη ιστορία. Ναι, ρε, ο ένας θα διαβάσει και οι υπόλοιποι θα ακούμε. Ωραία. Ιστορία. Να την. Δεν το δω. Ένα που είμαστε κάτω, θα κάτσουμε λίγο. Λοιπόν. Το βασίλειο των Σελευκηδών είχε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Εξαπλωνόταν από τον Ινδό μέχρι τη Μεσόγειο και από τον Κάφκασο και την Κασπία θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο και την Αραβία. Τι κάνετε εσείς εδώ? Διαβάζουμε ιστορία. Βέβαια, δεν μου πείτε ότι το κολοβαράτε.
Αλήθεια λέω, διαβάζουμε ιστορία. Ορίστε και το βιβλίο. Και εγώ πρέπει να σας πιστέψω. Και γιατί να μην μας πιστέψεις? Γιατί όσες φορές σας έχω πιστέψει, μέγα λάθος. Τι μου στρογγυλοκάθισες τώρα? Κάτσε κι εγώ λιγάκι έτσι να παρακολουθήσω που διαβάζετε ιστορία. Πήγαινε ρε μαμά στην κουζίνα και άσε μας να διαβάσουμε. Σταμάτα μου φέρει συνέχεια αντιρρήσεις, Λεωνίδα. Πες ναι, τι λέγανε προηγουμένως. Καλά. Κάτσε. Αφού γουστάρεις, κάτσε. Και να μου μιλάς καλύτερα. Ακού και γουστάρεις. Μάλιστα, Μανούλα. Όπως θέλετε, Μανούλα. Συγγνώμη, Μανούλα. Δεν με βλέπω να αντέχω για πολύ. Στα έλεγα εγώ. Υπομονή. Λοιπόν, ναι. Δεν είχε εσωτερική συνοχή και τα εδάφη στις ανατολικές περιοχές και η Μικρά Ασία γρήγορα χάθηκαν. Σαν πολύ ησυχία ακούω. Λες να σφάχτηκαν. Μόλις δεν πάμε μέσα να δούμε τι κάνουνε. Άψογο. Σιγά-σιγά. Τους έστρωσε για τα καλά. Πάω να τους συγχαρώ. Μη μου το κάνεις αυτό. Γιατί να μην στο κάνω, μόλις θα στο κάνω. Μην κεντρώνει τον καραβιόν, καραβανιόν. Συγγνώμη. Τι κάνεις, μαμά. Καλά, είδα, διαβάζουν τα παιδιά και θέλουν να τα καμαρώσω όλα μαζί, έτσι. Έλα, μαμά, έλα, άσε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άσε, ναι, ρε γιαγιά, καλά σου λέει. Άσε τη μαμά να διαβάσει που έχει αύριο εξετάσεις. Λοιπόν, κοριτσάκια, το κάνατε το κέφι σας, μας χαμαρώσετε. Αφήστε μας τώρα στην ησυχία μας να διαβάσουμε. Γιατί δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Γιαγιά, δεν παίζουμε θέατρο για να χρειαζόμαστε κοινό. Διαβάζουμε. Και όταν οι άνθρωποι διαβάζουνε, πρέπει να είναι μόνοι τους. Δίκιο, Γουστάβο, λοιπόν. Έλα, πάμε. Άσε με. Επιμένεις ακόμα να κάνουμε τα καλά παιδιά? Θα προσπαθήσουμε λίγο ακόμα. Μανουλίτσα, τα έκανα όλα τα μαθήματά μου. Αποκλείεται όλα. Προς το παρόν όλα. Δεν άντεχω ρε μανά, άλλο μπάφιασα. Μπάφιασες βέβαια και είναι Σάββατο και είπαμε να κάνουμε καμιά βολτίτσα έτσι να ξεσκάσουμε. Όχι, να σου πω την αλήθεια, σκεφτόμουν να πάω μέχρι το μαγαζί του μπαμπά ή να το βοηθήσω εκεί άμα θέλει τίποτα. Τι να κάνεις? Να πλύνω κανένα αυτοκίνητο, να καθαρίσω τα τζάμια. Να σου πω, μόλις κλείσει θα έρθω αμέσως εδώ πέρα. Να φάω και να κάνω μπάνιο. Να κάνεις μπάνιο? Πώς κάνεις έτσι καλέ? Μόνο σου μπάνιο? Χωρίς να σε παρακαλέσω. Άρχισες τις υπερβολές τώρα. Μαμά, τι κάνεις? Ότι μου βλέπω. Μήπως είσαι λίγο ζεστός, παιδάκι μου. Γιατί? Σέρνεται έτσι μια ίωση. Σέρνεται η ίωση και εγώ την κάνω. Γεια σου, μανά. Θα πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά, να δω αν είσαι εκεί, ε. Μάλιστα, και στάπο, δεν σου ξεφεύγει τίποτα εσένα. Πάρ' τον και τώρα να του πεις ότι πάω. Παρακαλώ. Έλα, Νάσο. Έλα, άκου. Ο Λεωνίδας έρχεται από εκεί. Α, έρχεται από εδώ. Εντάξει. Έρχεται να σε βοηθήσει στο μαγαζί. Γιατί τον έβαλε τιμωρία? Όχι. Από μόνος του. Από μόνος του έβαλε τιμωρία τον εαυτό του? Όχι, καλέ. Ξύπνησε, διάβασε. Και τώρα αποφάσισε, λέει, να έρθει να σε βοηθήσει. Να σου πλύνει, λέει, κανένα αυτοκίνητο. Δεν μου λες. Το παιδί είναι καλά. Κι εγώ προς τιμή. Λέω, πρέπει να έχει πειρετό αυτό. Αλλά το κοίταξα και δεν ήταν ζεστό. Παράξε. Καλά, θα το περιμένω να έρθει. Σε πάρω με τα υγεία. Ποιος ήταν πάλι? Η Μέρη. Και τι ήθελε? Έρχεται, λέει, ο Λεωνίδας από εδώ από το μαγαζί να μου κάνει, λέει, καμιά δουλειά, να πλήκα αυτοκίνητο. Χαρτζηλίκι θέλει. Ναι, μωρέ, τώρα που το λες και το παρατηρώ, βέβαια δεν το σκέφτηκα, βλάκας, γιατί ξέρεις κι εγώ προς στιγμή ανησύχησα, δηλαδή. Έλα, μωρέ, αγάπη μου, γιατί ανησύχησε? Μα τι, έτσι, εθελοντική εργασία ο Λεωνίδας τα ξαφνικά. Κάτι θα θέλει. Σίγουρα τώρα. Ήρθα! Καλώς τον. Καλά. Μια χαρά, πολύ δυνατός. Σε πήρε μαμά τηλέφωνο? Ναι, προλίγο. Λοιπόν, πες μου, τι θες να σου κάνω? Τι θέλω να μου? Έλα, πες μου τώρα που έχω όρεξη. Έχεις όρεξη, εσύ? Πολύ ωραία, θα το συζητήσουμε. Καλά, ξέρω. Βιβίτα μου, έχεις τίποτα χαρτιά να δώσεις το παιδί να βοηθήσει να δώσεις? Χαρτιά, τι χαρτιά, ανίκανος είμαι. Δώσ' μου να κάνω κάτι βαρύ, να μετακινήσω κανένα έπιπλο. Τι βαρύ? Να πλύνω κανένα τζάμι, κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Καλά, ξέρω εγώ. Πλύνω τα τζάμι. Ωραία. Λεωνίδα! Έλα! Έλα, δεν παγάσαι. Τώρα που είμαστε δυο μας, λέγε πόσα θες. Τι εννοείς? Τώρα, αφού ήρθες να μου ζητήσεις λεφτά, πόσα? Εγώ να ζητήσω λεφτά από τον παπά μου που θα του κάνω μια εξυπηρέτηση, θα του πλύνω ένα τζάμι? Για ποιον με πέρασες, ρε πατέρα? Σε παρακαλώ! Α, συγγνώμη.
Εμπρός. Έλα, Μέρη. Ήρθε ο Λεωνίδας από εδώ το παιδί. Τι κάνει? Τι κάνει, πήγε να πλύνει τα τζάμια. Ναι. Δεν μου λες, Μέρη. Όταν έπιασε στο μέτωπό του, είσαι σίγουρη ότι δεν είχε πυρετό? Σίγουρότατη. Δροσερός ήταν. Παράξενο. Και εμένα παράξενο μου φαίνεται. Και για παρακολούθησέ τον και αν δεις τίποτα περίεργο, πες μου. Ναι, ναι. Θα κοιτάξω κι αν είναι, θα σε πάρω να σου πω. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω. Έλα, γεια. Γεια. Έχει πυρετό? Όχι. Μέρη, γιατί δεν μου πεις ότι συγγύρισες το δωμάτιο του παιδιού? Δεν το συγγύρισα. Ποιος το συγγύρισε τότε? Δεν να ξέρω. Εσύ, το δωμάτιο είναι στην εντέλεια συγγυρισμένο. Έλα να δεις. Έλα να δεις, σου λέω. Δεν το έφτιαξες εσύ? Είσαι σίγουρη ότι δεν το έφτιαξες εσύ? Μα τι λες τώρα, δεν το έφτιαξες εσύ? Εγώ? Όχι βέβαια. Μήπως ξέχασες? Τι θες να πεις τώρα, ότι ξεχνάω? Όχι, είναι σίγουρο, το παιδί το έφτιαξε. Αυτό είναι φτιαγμένο στην εντέλεια. Ακριβώς, ο Λεωνίδας το έφτιαξε, είναι σίγουρο. Πίστευτο. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Θέλετε να κάνω τίποτα άλλο? Τα κάνεις καλά, ρε, ή πας αλυψατέρ? Τώρα με προσβάλλεις, παιδιά, είμαστε μια χαρά, τα έκανα. Λοιπόν, άλλο. Έλα, κάτσε να ξεκουράσεις λίγα. Εντάξει, μπορείτε να κουράσετε, παιδιά, όλα σχολεία. κουράστηκα. Λεωνίδα, τι κάνει η Μαριλένα? Μια χαρά. Τα πάτε καλά? Και βέβαια, θα τη δω το απόγευμα. Τώρα βοηθάει τη μάνα της να καθαρίσουν το σπίτι. Η Μαριλένα. Γι' αυτή δεν μιλάμε. Κάνει φασίνα η Μαριλένα. Είπε να βοηθήσει τη μάνα της. Ένα Σάββατο της μένει κι αυτήν. Η εργαζόμενη γυναίκα είναι. Να μην ξεκουραστεί. Και ο Τέλης. Τι κάνει ο Τέλης? Ο Τέλης τώρα πρέπει να έχει πάει στο σούπερ μάρκετ να κάνει τα ψώνια του σπιτιού. Ο Τέλης. Τι πάθατε? Λίγο περίεργοι μου φαινόσαστε σήμερα. Λοιπόν, πολύ καθίσαμε. Πάω εγώ τώρα να συγκυρίσω κάτι ράφια στην αποθήκη που μου έχουν μείνει. Να μην αργήσω κιόλας και γυρίσω στο σπίτι και ανησυχεί η κυρία Μέρη, έτσι. Πάω. Τι στο διάολο, μωρέ. Κολλήσαν τίποτα εκεί τρεις? Εσύ μήπως παίρνουνε τίποτα? Τι να έχω, ρε μάνα, αφαίνει συνέχεια την καταστροφή. Όλα σου φταίνε πια εσένα. Όχι, αγοράκι μου, όχι. Παραξενεύομαι. Δεν με έχει συνηθίσει σε τέτοια. Παιδί μου, και επειδή δεν σε έχει συνηθίσει σε τέτοια, πρέπει να βρει τον πελάτη το παιδί. Μεγάλωσε πια. Έβαλε μυαλό και τα άλλαξε συμπεριφορά. Αυτό είναι όλο. Μέσα σε μια μέρα. Μέσα σε μια μέρα. Έτσι είναι τα παιδιά. Από τη μία είναι έτσι και από την άλλη αλλιώς. Λέω, αγάπη μου, δεν τα λέω. Καλά, Γιάκα μου, καλά τα λες. Λατρεία μου, γέλα μου, εσύ. Δηλαδή αύριο θα είσαι αλλιώς? Ναι, κοίταξε να δεις. Αποφάσισα τη μια μέρα να το παίξω καλός έτσι λίγο, την άλλη μέρα λίγο κακός, για να δω ποια από τα δύο μου γουστάρει περισσότερο και να αποφασίσω τελικά. Σοβαρολογείς? Καλά, την έχεις ψωνίσει τελείως εσύ. Παιδί μου, εσύ δεν με έστειλε σε ψυχολόγο για να δεις γιατί σου δημιουργώ τέτοιο πρόβλημα? Όχι έτσι. Όχι λίγο έτσι, κάπως γιουβέτσι, κοκορέτσι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Λοιπόν, αποφάσισα από εδώ και πέρα να γίνω καλός και να μην σας δημιουργώ πρόβλημα. Μπα και ξαναχωθείς και εσύ λιγάκι και σταματήσεις και μου γίνεσαι βάρος. Αγάπη μου γλυκιά, όμω, τι καλοπίτι μου είσαι. Είδατε, για άλλη μια φορά βγαίνω αληθινή. Σε τι βγήκες αληθινή? Στο ότι το παιδί μας είναι ένας άγγελος. Άγγελος ο Λεωνίδας? Ναι. Μήπως μας άκουσε προχθές που συζητάγαμε στο σπίτι σου και λέγαμε ότι πρέπει να γίνεις κακιά? Δεν αποκλείεται. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό είναι και ότι στο παίζει. Για να σου κοπεί ο βήχας, να κάνεις εσύ την κακιά και μετά ξέρω εγώ βλέπει. Αυτό είναι. Γι' αυτό τα πουλάκια μου κάνουν πως διαβάζανε μόλις μπήκα μέσα στο δωμάτιο. Και εγώ σου λέω ότι μας άκουσε. Και τώρα ξέρω στο διάβασμα και έκανα τα αγγελούδια για να νομίζω ότι κάναμε λάθος, κατάλαβες? Ναι, αλλά δεν κάνουμε λάθος. Όμως, εγώ θα είμαι σταθερή. Αυστηρή και όταν χρειάζεται η κακιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να κάνεις ό,τι κρίνεις εσύ σωστό. Τι θα άγγισε και θα φέρεις από τον Λεωνίδα, μην τρελαθούμε. Διάβασε μια φορά και αυτό ήταν τη στάχτη στα μάτια, δηλαδή. Μέρη, πρέπει να είσαι απτόητη στις αποφάσεις σου. Και προς Θεού, μην τον αφήσεις να κερδίσει χώρο. Ούτε σπιθαμή. Μαμά, μαμά, διάβασα. Πάω λίγο έξω να πάρω αέρα. Αρχίσαμε. Τι διάβασες? Τα μαθήματά μου. Εγώ δεν το διάβασα στο πολύ 2 ώρες μαζί με τα διαλύματα. Πόσο ήθελες να διαβάσω πια? Τα παιδιά στο Λύκειο διαβάζουν ώρες. Κι εγώ ώρες διάβασα. Έλα, καλέ. Έλα, δεν το ψήνεις το παιδί. Διάβασε. Το είδα εγώ ότι το διάβαζε. Ευχαριστώ, ρε γιαγιά. Αν δεν είχα και εσένα, δεν ξέρω τι θα έκανα εδώ μέσα. Αυτή θα με τρελάνει. Ναι, αγάπη μου, παιδιά. Να μου ακούς. Πας μπροστά. Μα σου έλεγα. Θα διαβάζεις και μετά θα έχεις χρόνο ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Να.
Άμα βγάλεις και το σκουλαρικάκι θα είμαστε τέλεια. Τι έχει το σκουλαρίκι μου? Ρε μανούλα μου, γιατί το βάζεις τώρα για ομορφιά? Το βάζεις ένα χαλκά εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Κούκλος είσαι από μόνος σου, έχεις ανάγκη το σκουλαρίκι. Ρε γιαγιά, δεν το βάζω από ομορφιά. Από άποψη το βάζω. Από άποψη, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τι άποψη είναι αυτή πια? Αχ, καημένα, θα πας στο στρατό, θα δουν την τρύπα και θα έχεις προβλήματα. Ναι, ενώ άμα δεν έχω τρύπα στα αυτή, θα μου στρώσουν κόκκινο χαλί. Τι σχέση έχει τώρα το σκουλαρίκι? Ας διαβάζει και ας βάλει όσα σκουλαρίκια θέλει. Τι λες, παιδί μου, δεν ξέρεις τι λες. Το ξέρεις ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την υγεία του ανθρώπου το αυτή. Διότι στο βελονισμό τρυπούν τα αυτή για να θεραπεύσουν ένα άλλο όργανο. Το ξέρεις αυτό? Α, ωραία. Εγώ τις έχω και έτοιμες στις τρύπες. Ωραία, παρέσα, κορίτσια, αλλά εγώ την κάνω. Γεια. Τι ώρα θα γυρίσεις? 9:30. Το αργότερο. Σταμάτα όμως, τι ώρα θα γυρίσει συνέχεια τον τρως, αφού διάβασε το παιδί πια. Διάβασε, πασαλήματα τα λέω εγώ, άσε με γιατί το ξέρω. Ω, δεν ξέρεις τίποτα, αχ καημένη. Δεν είδες εγώ τι σύστημα έχω? Του λέω μία μπράβο και μετά του λέω αυτό που θέλω, του μιλάω για το σκουλαρίκι. Με αυτόν τον τρόπο τον φέρνω στα νερά μου, να δεις. Εγώ δεν θέλω να τον φέρω στα νερά μου, θέλω να του βάλω όρια και μετά ας κάνει ό,τι θέλει αυτός. Φάσκεις και αντιφάσκεις και δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα. Ρε, δεν πάει άλλο. Εγώ παρετούμε από την προσπάθεια. Η μάνα μου έχει πάρει αέρα και δεν μαζεύεται με τίποτα. Εμένα η μάνα μου δεν με πιστεύει. Ούτε η δικιά μου. Εγώ θα συνεχίσω το βιολί μου μέχρι να με πιστέψει. Γιατί ρε, τι θα κερδίσουμε αν μας πιστέψουν? Να τις τσεκάρουμε ρε, να δούμε που θέλουν να φτάσουν. Εγώ τη δικιά μου τσέκαρα. Και πού το πάει? Δεν έχει τέλος. Με θέλει κάτι εικόνα και ομοίωση. Σε στυλά. Πέρα μακριά. Γι' αυτό και εγώ το κόβω. Άντε, τελειώνετε και εσείς, να έχω παρέα. Έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα έχεις πολύ γρήγορα. Έλα, Μέρλε. Τι έγινε με το καμάρι μας? Συνήλθε ή το παίζει ακόμα? Το παίζει, το παίζει. Είμαι σίγουρη πως πάει να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. Κάτι ετοιμάζει αυτός. Βέβαια. Μα λέω και εγώ, τι έπαθε ξαφνικά? Τίποτα δεν έπαθε. Εγώ κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μας δουλεύει το κάθαρμα. Μάγος είσαι. Να φανταστείς τώρα ότι εγώ αγχώθηκα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Γιατί? Τι γιατί, ρε Μέρι. Δηλαδή λίγο το έχεις. Αυτή η αλλαγή, λέω ξαφνικά, ας πούμε, χιλιαδιόβολα με το μυαλό μου. Λέω πως πήγε το παιδί και έμπλεξε πουθενά και παίρνει τίποτα. Και εμείς χαιρόμαστε ότι ο Λεωνίδας είναι δουλευταράς. Με τίποτα δεν παίρνει. Θέατρο παίζει. Θέατρο, ε. Λοιπόν, άσε να τον πιέσω κι εγώ. Να δω μέχρι πού θα τραβήξω το θέατρο. Λοιπόν, δουλειά δεν θέλει? Έχω να του δώσω εγώ δουλειά. Να φάνει και κότες. Πού είναι τώρα? Έξω βόλτα. Ωραία. Τέρμα η βόλτα. Δεν έχει άλλο βόλτα. Έχει δουλειά. Η μάνα μου πρέπει να είναι. Καθίστε τώρα να την ψαρώσω. Λέγε γρήγορα γιατί ενοχλείς. Ποιος ενοχλεί, ρε? Ωχ, πατέρα, τι έγινε, ρε πατέρα, sorry. Αλλά σε πέρασα για μια τύπισσα που μου την πέφτει συνέχεια και. Και εσύ δεν τη θέλεις? Όχι, δεν τη θέλω. Μόνο τη Μαριλένα θέλω. Α, όλα και όλα. Εγώ στις γυναίκες είμαι πιστός. Σου μοιάζει. Ρε κολόπεδο να δουλεύεις. Εγώ. Ποτέ. Μπράβο, αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, δεν μου λες, Λεωνίδα, εκεί που είσαι εσύ τώρα έβρεξε? Ναι, κάτι έριξε. Σε εσάς έβρεξε? Α, ωραία, γιατί έβρεξε και σε εμάς εδώ. Και η βροχή, ξέρεις, έχει κάνει τα τζάμια μαντάρα. Δεν πετιέσαι 2 λεπτά να τα πλύνεις? Να πάω αύριο. Τώρα. Τώρα είμαι με παρέα, ρε πατέρα. Ωραία, Λεωνίδα μου. Πάρε και την παρέα σου μαζί να σε βοηθήσει. Λοιπόν, σε περιμένω. Ο πρώτος που ψώνησε. Τι έγινε? Θέλει να πάω στο μαγαζί να του πλύνω τα τζάμια. Τώρα. Τώρα. Αφού σου λέω ότι ψώνησε. Και τι κάνουμε τώρα? Πληρώνουμε και πάμε. Δεν μου λες, Βρένα Σούλη, μήπως το παρατραβάς? Σοβαρά? Με είδες όμως εμένα το βράδυ που αγχώθηκα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή το κολοπέδι ήθελε να κάνει την πλάκα του. Βα, γιατί ήθελε να κάνει την πλάκα του? Την άλλη φορά που ήρθε το παιδί ήταν φοβερά εξυπηρετικό. Μου τα είπε εμένα η Μέρη. Μα, πότε σου τα είπε? Προηγουμένως μου μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν άκουσες? Όχι, δεν άκουσα. Θα με πήρε τότε που ήσουν εσύ κάτω. Συμπτωματικά. Συμπτωματικά, ρε φίλε, συμπτωματικά. Δηλαδή ήξερε η Μέρη τώρα που είσαι εσύ. Σωστά. Δεν μου λες, σε πήρε ή την πήρες? Εγώ, γιατί την πάρω εγώ? Και τι σου είπε? Μου είπε ότι το παιδί κάνει τα θέατρα αυτά και τα λοιπά, επειδή κατέχει στο μυαλό του. Και εσύ την πίστεψες? Ναι, ρε βέβαια, γιατί να μην την πιστέψω δηλαδή? Δεν μου λες, Βρένα Σούλη, γιατί κάνεις ό,τι σου λέει η Μέρη? Δεν έχεις γνώμη εσύ? Έχω. Και το βρίσκεις σωστό να ξεσηκώνεις το παιδί από την παρέα του για να έρθει να σου πλύνει τα τζάμια? Πες τα, ρε Βιβί, μπράβο, ρε Βιβί. Με την ακούς, πατέρα, τη Βιβί? Έστω η άπαδα. Θα μου πεις τι θα κάνω με τη γυναίκα μου? Καλά, ντε, να μην πω κι εγώ μια γνώμη. Λοιπόν, θα τα καθαρίσουμε? Θα τα καθαρίσετε εσύ. Εγώ και τα παιδιά που περιμένουν έξω. Λαμπίκο θα κάνει. Yes, Captain. Πάω να φέρω τον κουβά, έτσι. Και θα έρθω μετά να τσεκάρω. Φασίνα! Ρε, πόσο να βάλω? Όσο θέλεις. Όχι πολύ, θα πήξει. Θα λύσουμε τα δάνεια μετά. Ρε, μήπως χαλάσουνε? Όχι ρε, δεν άκουσες τι μας είπε αυτός ο τύπος. Φτιάχνουμε αλευρόκολλα. Θα φεύγει με το νερό. Για κάτσε να δω εγώ. Ωραία, ωραία. Ωχ, ωχ, μαλάκα! Τι είναι, ρε?
Ωχ, έπεσε το σκουλάρικι μου μέσα. Έλα, παίρνεις άλλο, παίρνεις άλλο. Όχι, ρε γαμώτο. Να σου πω, ρε Μαριλένα, θα μου δώσεις ένα δικό σου. Είναι αυτά που λες, ρε, όσο σου δώσω τα έχεις χάσει. Θα αγοράσεις καινούριο. Η κακία θα σου πει. Βάζω αλεύρι. Βάζω, βάλε, βάλε. Λοιπόν, περίμενε. Μου να μας δει τώρα. Για κάτσε, κάτι σκέφτεται. Παπά, είναι πολλά τα τζάμια, δεν θα προλάβω να τα κάνω μέχρι να κλείσεις. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Κάνε σήμερα όσο προλάβεις και έρχεσαι και αύριο. Έλα, μωρέ, να σου, άσε το παιδί. Καλά, να σου πω. Άμα δεν τα τελειώσουμε μέχρι να κλείσεις, μου δίνεις τα κλειδιά και να κλειδώσω εγώ. Γιατί αύριο έχω πολλά μαθήματα και δεν θα προλάβω να έρθω. Έχεις πολλά μαθήματα, ε. Πάρα πολλά. Και σου δώσω τα κλειδιά, κλείσεις το μαγαζί. Και τα αφήσει ανοιχτό και να έρθω εδώ να μην βρω τίποτα. Έλα, ρε πατέρα, πώς κάνεις έτσι. Πάρε μου και μια κουδουνίστρα. Να σου πω άλλη λύση. Κάνω τώρα τα από μέσα και όταν κλείσει θα κάνω τα απ' έξω. Ωραία ιδέα. Κάνε μωρέ μόνο τα απ' έξω. Τα από μέσα είναι καθαρά. Α, όχι, παιδί. Εγώ θέλω τη δουλειά να την κάνω τέλεια. Και τα από μέσα και τα απ' έξω. Τέλεια, ε. Για δούμε. Το έλεγα. 10 η ώρα και ακόμα να γυρίσει. Σήμερα 10, αύριο 11 δεν πάμε καθόλου μετά. Μεθαύριο 12, τη μεθαύριο 1. Αν δεν πιάστονε μετά. Ξέρεις κάτι. Να του επιβάλλεις να βγαίνει μόνο μια φορά την εβδομάδα. Αυτό είναι δική σου δουλειά. Και τώρα μόλις ήρθε να το μαλώσεις. Κατάλαβες. Εσύ είσαι μάνα και πρέπει να τα κάνεις αυτά. Τι, εσύ τι θα κάνεις δηλαδή. Εγώ είμαι γιαγιά. Εγώ θα φερθώ αλλιώτικα. Να τον πάρω με το καλό εγώ. Α, είδες με το θέμα του σκουλαρικού τι έγινε. Του μίλησα με έναν ωραίο τρόπο και να δεις τι θα γίνει. Ναι, καλά, μου, τι περιμένεις να γίνει. Τι περιμένω. Σε μία εβδομάδα θα το έχει βγάλει αγάπη με το σκουλαρίκι να μου το θυμηθείς. Τι ώρα είναι αυτή. Ώρα για μπάσκετ, ρε μάνα. Τι ρωτάς. Δεν είχαμε πει ότι θα γυρίσει στις 9.30. Ήμουνα στο μπαμπά και άλυσα. Έπλυνα τα τζάμια. Πάλι. Πάλι. Άμα δεν με πιστεύεις, πάρε καιρό τότε. Ε, αγοράκι μου. Έλα, όταν είναι να αργήσεις, κάνε ένα τηλέφωνο. Δούλευε καλή το παιδί. Έχει δίκιο. Είναι δικαιολογημένο. Αχ, αγόρι μου γλυκό, για να δω, για να δω. Αχ, το έβγαλε. Το έβγαλε το σκουλαρίκι, λατρεία μου. Μπράβο, αγάπη μου. Να το. Είδες, ζεις, το έλεγα. Εγώ είμαι λίγο κουρασμένος, πάω να κοιμηθώ. Να κάνεις μπάνιο. Ρε μαμά, είμαι ένα όρθιο πτώμα. Λυπήσουμε. Μετά. Μπράβο, παιδί μου. Ναι, μετά να κάνεις όμως μπάνιο. Πήγαινε, πήγαινε να ρελαξάρεις, να βάλεις λίγο μουσικούλα να ακούσεις, έτσι. Είδες τι σου έλεγα. Το έβγαλε το σκουλαρίκι. Καλά. Αν δεν το βλέπω με τα ίδια μου το μάτια, δεν το πίστευα. Εγώ ήμουν σίγουρη στο αγαπή. Έπρεπε να βάλω στοίχημα. Έχω κι άλλη έκπληξη. Τι έκπληξη. Του πήρα ένα CD και το έβαλα στο μηχάνημα. Μόλις πάει τώρα θα πατήσει το κουμπί να ακούσει μουσική και θα τα ακούσει. Τι σημαίνει, μαμά. Δεν σου λέω. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό. Γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω. Τι είναι αυτό. Ακούς, αυτό το CD του πήρα. Μαμά, θα βάλει τις φωνές και θα έχει και δίκιο. Γιατί, τι είναι αυτό που ακούγεται από το δωμάτιό μου. Ένα CD που σου πήρα δώρο, αγάπη μου. Είναι το CD της εκκλησίας, είδες τι καλό. Καλά. Α, πολύ καλό. Να δεις που θα αρέσει πάρα πολύ στους φίλους σου. Σίγουρα, μόνο στους φίλους μου. Θα τον σκάσεις και μετά θα την πληρώσω εγώ. Γιατί, παιδί μου, γιατί. Έχε μου λίγο εμπιστοσύνη. Έχω σύστημα εγώ. Ρε, αυτές έχουν τρελαθεί τελείως, ρε. Το έχουν χάσει. Πού πήρανε να ακούσω το CD της εκκλησίας, για δώρο. Τι θες να ακούσεις τώρα. Λες, την έχει η θεία σου αυτή την κασέτα. Ωραία, θα μου τη φέρεις. Άντε, άντε, πετάξου. Ναι. Έλα, για καλά, θα τις φτιάξω. Τρελάθηκε. Μαμά. Μαμά. Μαμά, δεν ακούς. Τρελάθηκε, παιδάκι μου, αυτή η γυναίκα. Μαμά. Μαμά. Μα. Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις. Δεν ακούς, δεν ακούς. Α, εσύ έβαλες τη λειτουργία. Α, με δουλεύεις και από πάνω. Α, το μάτι του Λεωνίδα ακούγεται. Ορίστε, το παιδί κοιμάται. Δεν το έβαλα εγώ, στο ορκίσουμε. Εντάξει, σε πίστεψα. Πάμε τώρα να το φτιάξω πρωινό και το ξυπνάμε μετά. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Τι να σου πω, δεν το έβαλα.
Κόφτη, αγοράκι μου. Ναι, μαμά, αλλά δεν βρίσκω το τζιν μου. Αχ, εγώ το έχω. Εγώ το έχω. Το σιδέρο, σε περίμενε. Αφού σα είπα ότι δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Έλα, αγάπη μου, αφού έβγαλε το σκουλαρίκι, ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω. Να φορά ένα σιδερωμένο παντελόνι. Τι είναι αυτό, τι είναι. Έκανε τσάκιση στο τζιν. Όχι τσάκιση στο τζιν του Λεωνίδα. Είσαι υπερβολική. Πάει το παντελόνι, καταστράφηκε. Αχ, ποιο είναι πρωί-πρωί, επισκέψει. Ο Τέλη ήταν. Τον περίμενε. Πώς είναι, εάν εγώ τώρα δηλαδή σηκώσω το χέρι μου και σηκώσω ένα φούσκο, θα είμαι κακός πατέρας και αντιπαιδαγωγικός. Γιατί τι έκανα. Τι σου έκανε πρωί-πρωί. Με τι έπλυνες τα τζάμια του μαγαζιού. Με νερό, με τι να τα έπλυνα. Τι έχουνε τα τζάμια. Σας κατά είναι, έπρεπε να τα δεις. Αφού αναθέτεις το παιδί να κάνει τα τζάμια, φυσικό δεν είναι, να τα κάνει χάλια. Λεωνίδα. Τι έκανες στα τζάμια του πατέρα σου. Τι να έκανα, ρε παιδιά, μπροστά του τα έπλυνα. Αφού τα έπλυνε μπροστά σου, γιατί δεν έλεγχες κι εσύ. Λεωνίδα, αυτές τις δύο μπορεί να τις κουμαντάρεις και να τις κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι όμως εμένα. Λέγε τι έβαλες μες στο κουβά. Τι να έβαλα. Λίγη αλευρόκολλα έβαλα. Φεύγει με το νερό. Αχ, γιατί παιδάκι μου, γιατί μα τρελάθηκες. Γιατί έβαλες αλευρόκολλα. Γιατί έκανες τσάκιση στο τζιν. Όχι τσάκιση στο τζιν, ρε και κίτσα. Να σου πω. Εσύ έβαλες τη λειτουργία πρωί-πρωί. Ναι, εσείς δεν μου πήρατε το CD της εκκλησίας. Καλά μου. Βάλατε στο παιδί να ακούει το CD της εκκλησίας. Εσύ που βάζεις κάθε μέρα το παιδί να πλένει τα τζάμια, γιατί δεν βάζεις τη βιβλία που κάθεται όλη μέρα. Γιατί εγώ θέλω να το μάθω να δουλεύει. Κούρας μάθει πρώτα να διαβάζει και άμα μάθει να διαβάζει, θα είναι άξιος μετά να δουλέψει. Εσείς δεν ξέρετε από αυτά. Γι' αυτό τον έχετε κάνει έτσι. Πώς τον κάναμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ίσα-ίσα που εγώ του βγάλα και το σκουλαρίκι. Και γιατί δηλαδή να βγάλει το σκουλαρίκι. Α, γιατί να βγάλει το σκουλαρίκι. Βέβαια, τι θα έλεγες εσύ που φοράς σκουλαρίκι. Λεωνίδα. Λεωνίδα, τι κάνεις. Παιδάκι μου, κοιμά το κόσμος πρωί-πρωί. Ας ξυπνήσει. Λεωνίδα, τι είναι αυτά που μας κάνεις, παιδί μου. Ό,τι μου ζητάτε. Να σας κάνω τις δουλειές, να πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία, να διαβάζω, να ντύνομαι όπως θέλετε. Μόνο που σαν παιδί κι εγώ είμαι λίγο υπερβολικός. Πειράζει. Γεια σου, πατέρα. Καλώς τον, πώς από εδώ. Ήρθα να δω τι κάνεις. Μονός. Ναι, μόνος. Γι' αυτό όπως βλέπεις είμαι και ήρεμος. Και θέλω να συνεχίσω να είμαι ήρεμος. Κι εγώ, πατέρα μου, θέλω να είσαι ήρεμος, γι' αυτό και σου βρήκα λύση ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά σου. Κι εγώ, ρε Λεωνίδα, πώς νομίζω ότι εσύ μόνο μου δημιουργείς προβλήματα. Γιατί έχεις προκατάληψη, αγόρι μου. Λοιπόν, θα μ' ακούσεις. Για λέγε έτσι από περιέργεια. Πατέρα, μην προβληματίσεις τι δώρο θα μου κάνεις φέτος στα γενέθλιά μου. Ώστε δεν θέλεις δώρο στα γενέθλιά σου. Μπράβο. Όχι, θέλω. Α, θέλεις. Βέβαια, αλλά για να μην σπάσει το κεφάλι σου, σου βρήκα εγώ τι θέλω. Μπα, και τι θέλεις. Έτσι που με κοιτάς τώρα, τι να σου λέω. Δηλαδή πώς σε κοιτάω. Έτοιμος να μου ρίξεις χιλόπιτα. Τώρα θα πεις τι θέλεις, γιατί έχουμε και δουλειές. Αν είναι να μου πεις όχι, ρε μπαμπά, τι να σου πω. Για να εκτεθώ κιόλας. Πες το ρε παιδάκι μου να ακούσουμε τι είναι αυτό που θέλεις. Θέλω να πεις ναι. Να πω ναι. Πες το να δούμε τι θα πω. Θα πεις ναι. Δηλαδή ρε Λεωνίδα, εσύ μπορεί να έρθεις τώρα να μου ζητήσεις 500 χιλιάρια. Εγώ θα πω ναι. Όχι ρε μπαμπά και 500 χιλιάρια. Τι με πέρασες δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Α, είναι φτηνό. Βέβαια, τι νομίζεις. Εγώ, αγόρι μου, μόνο από ιδεολογία δεν θέλω ακριβά πράγματα. Θέλω τα φτηνά. Και ποιος την έχασε την ιδεολογία, δηλαδή, να τη βρεις εσύ. Τι νομίζεις, ρε παπά. Εγώ μεγάλωσα ανάμεσα σε σένα και τη μαμά που έχετε ιδεολογία. Με έχετε χαλουχίσει με αρχές, με πιστεύω. Έχω αναπτύξει εγώ έναν τρόπο σκέψης. Δηλαδή, γιατί με πέρασες, Γιακώ, πάνω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λεωνίδα, πολλά λες και ανησυχώ. Είδες τώρα που είσαι προκατηλημένος. Άδικα. Τι δίκαια. Εγώ αποφάσισα να ζητήσω κάτι. Το σκέφτηκα πρώτα και είπα να μην είμαι απαιτητικός και αυτό και έκανα μια έρευνα αγοράς. Α, έκανες και έρευνα αγοράς. Βέβαια και βρήκα τη φθηνότερη λύση. Και τι είναι αυτό που βρήκες, δηλαδή. Μπαμπά, ένα μεταχειρισμένο κούκλα σε φοβερή τιμή. Αγόρι μου, θα πάθεις την πλάκα σου άμα το δεις. Θα το θες για τον εαυτό σου. Καλά. Μεταχειρισμένο δώρο θα σου κάνω. Ναι, είπα καλύτερα από το καινούριο. Δηλαδή, ουσιαστικά για να μάθω το θέλω το μεταχειρισμένο. Να μάθεις, δηλαδή, τι να μάθεις. Μηχανάκι, τι λέμε τόση ώρα. Δηλαδή ξέρω, αλλά καλύτερα να έχω ένα δικό μου όλη την ημέρα. Α, μηχανάκι, λέμε τόση ώρα. Ναι, πατέρα, μηχανάκι, 50 κυβικά, πατέρα, κούκλα. Α, 50 κυβικά, μου. Ναι, μπαμπά, που μπορώ να βγάλω και δίπλωμα. Θα πάρεις και δίπλωμα. Ναι, θα πείστε. Ναι. Α, στα τσακίδια, Λεωνίδα, που θες και μηχανάκι. Ακόμα δεν έπρεπε να περπατάς. Κοπρίτη. 10 λεπτά κήρυγμα. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω αυτή την κίνηση. Δηλαδή, μου σπάνε τα νεύρα κάθε μέρα. Μου έρχεται να αλλάξω δουλειά. Κανονικά έπρεπε να έχουμε ένα μηχανάκι να πηγαίνουμε στις εξωτερικές δουλειές. Θα έπρεπε, λάμω. Το φοβάμαι το ρημάδι. Αυτός ο φόβος είναι σκέτη προκατάληψη. Τι φοβάσαι, δηλαδή. Το πρώτο τυχόντα που θα μου δώσει μία και. Γιατί ρε μέρες, τι θα κάνεις, θα κοιτάζεις τα πουλάκια που πετάνε. Δεν υπάρχουν πουλάκια στην Αθήνα, πουλάκι μου. Μπράβο, πουλάκι μου. Και εκτός αυτού, με πόσο νομίζεις ότι θα τρέξεις στο κέντρο της Αθήνας. Να τρέχω, πλάκα μου κάνεις. Πάντως, άμα είχαμε ένα μηχανάκι, θα γλιτώναμε τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Θα γλιτώναμε όλη την ταλαιπωρία. Μήπως το σκεφτόμασταν σοβαρά. Εγώ
Δεν ξέρω να οδηγάω μηχανάκι. Εσύ ξέρεις. Σιγά το δύσκολο. Ποδήλατο ξέρεις. Σιγά μην δεν ξέρω ποδήλατο. Τι μηχανάκι, τι ποδήλατο. Το ίδιο πράγμα είναι. Μηχανάκι θα πες ξερή. Πρώτη φορά θα είναι. Όχι, αλλά άμα πάρει χαμπάρι ότι ζητάω εγώ μηχανάκι, τότε μου δεν πρόκειται να πάρω τίποτα. Έχει τρομερό κόλλημα, ε. Από μικρό παιδί μου κάνε κήρυγμα. Μου δείχνει τις μηχανές στο δρόμο και μου έλεγε μη, κακό αυτό, κακό. Η δικιά μου τα ίδια. Μηχανάκια. Και εμένα μου έκανε πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε πρόσεξε, μην μπλέξει με κανένα μηχανόβιο και σου σπάσει το κεφάλι. Ιστερικές, αλλά στο τέλος εμείς την πληρώνουμε, κατάλαβες. Παιδιά, τι θα κάνουμε χωρίς μηχανάκι. Να βρούμε λεφτά να πάρουμε ένα ιδιό μας. Γιατί τρεις δεν είμαστε. Θα μπεις και εσύ στο κόλπο. Ναι ρε, όλους να παίξουμε έχετε εμένα. Γεια σιγά. Ένα μηχανάκι για το δύο γίνεται. Θα το παίξουμε μοναζιγά. Εγώ θα το έχω τις μονές μέρες και ο τέλης τις υγιές. Εσύ πότε θα το έχεις. Τα Σαββατοκύριακα. Α, τα Σαββατοκύριακα. Ωραία μου είσαι και να το έχουμε εμείς τις καθημερινές που έχουμε σχολείο και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ε. Άκου να δεις, μόνο σου διαλέξεις τις μονές ημέρες. Εγώ δεν σε πίεσα. Μαριλένα, μου δημιουργείς τεράστιο πρόβλημα. Α, ναι, σου δημιουργώ πρόβλημα. Ήθελα να ξέρω γιατί είσαι μαζί μου αφού δημιουργώ τόσα προβλήματα. Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές. Θα σου λύσω αμέσως τώρα το πρόβλημα. Τι θα κάνεις δηλαδή. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Τσακώνεστε χωρίς λόγο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα το έχουμε το μηχανάκι και το πρόβλημα είναι ποιος θα το έχει και πότε. Δεν κοιτάμε λίγο να βρούμε λεφτά να το αγοράσουμε και μετά να τσακωθούμε για το ποιος, πού, πότε και γιατί. Εγώ έχω τη γιαγιά μου, έχει βάλει κάτι οικονομία στην άκρη. Μπορώ να την ψήσω να τη πάρω. Και εγώ έχω γιαγιά, ρε. Θα την πέσω στην Κικίτσα. Δηλαδή, τι θα τη πει. Ρε γιαγιά, να σου πω. Θυμάσαι τότε που μου έλεγε που είχε πάει με τον παππού βόλτα σε ένα μοναστήρι, καβάλα στη μοτοσυκλέτα του παππού. Μα ο παππούς δεν είχε μοτοσυκλέτα. Εσύ μου λες ότι είχατε πάει βόλτα μαζί με μια μοτοσυκλέτα. Εγώ σου είπα κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως το θυμάμαι μια χαρά. Μου έλεγε μάλιστα ότι είχε καθίσει και πλάγια, γιατί φόραγε φούστα και είχε δέσει και τα μαλλιά σου κοτσίδα για να μην στα παίρνει ο άνεμος και σε χτύπαγε ο ήλιος και γέλαγε. Και θα οδηγήσει και τόσο ζωντανά, ρε γιαγιά. Τα φαντάρωσε ο παππούς τότε και θα αρέσει και από ένα φίλο του. Δεν ξέρω μάλλον. Δεν νομίζω ότι είχαμε πάει σε μοναστήρι. Γράψε λάθος. Ούτε τα μαλλιά μου τα είχα κοτσίδα. Πώς σου φάνηκε. Μοτοσυκλέτα. Εξαιρετική, μοναδική εμπειρία. Ναι, για πες μου, Τρέλα, εξαιρετική. Αλλά από τότε μου μείνει φόβος. Γιατί. Είχα χαρά να ανέβω πάνω σε μοτοσυκλέτα, κάναμε ένα τετράγωνο και να σου κάτω μια τούμπα. Ακόμα έχω σημάδι να σου δείξω. Την πάτησα. Μυαλιστής κιόλας. Νιώθω μια απίστευτη αίσθηση ελευθερίας. Εγώ σε πλήρη αντίθεση με σένα νιώθω μια απίστευτη αίσθηση κοκαλώματος σε όλο μου το σώμα όμως. Γιατί δεν οδηγούσες εσύ ίδια γι' αυτό. Έλα μωρα, αφού το πήρα από φόβο, τα είπαμε αυτά. Κακός, αχ. Και πού δεν καταλάβεις τι αίσθηση. Άλλη μέρη, παιδί μου, ανακάλυψα τον εαυτό μου. Μια μέρη που δεν ξέρεις. Βρε, τι ψυχολογικό είναι αυτό τώρα. Το αποφάσισα. Θα πάρω μηχανάκι. Σε παιδί κάνεις, το ξέρεις. Κόκκινο θα το πάρω. Αν πάρεις εσύ κόκκινο μηχανάκι, ο Λεωνίδας τι θα πάρει. Τι θα πάρει. Δαίμονος της ασφάλτου θα γίνει. Θα τρέχουμε το μαζεύουμε από τις παραλιακές που θα κάνει σούζες. Άντε καλή υπερβολία στο παιδάκι μου, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Με το παράδειγμα που έχει σκοπό να του δώσεις εσύ αυτή τη στιγμή, θα κάνει τέτοια και χειρότερα, στο λέω. Ζέτα, τι έγινε. Βγήκε μια φοβία. Αυτό πρέπει να το εξετάσεις. Μη μου τη βγαίνει σε μένα έτσι στα ψυχολογικά. Εσύ έχεις το πρόβλημα και το ξέρεις πολύ καλά. Που ανέβηκε σε μια μηχανή και ξαφνικά σου βγήκε η οργισμένη έφηβη που καταπίζεις μέσα σου. Και σένα που σου βγήκε το φοβισμένο παιδί. Μέρη, διαβάζεις κρυφά τα βιβλία μου. Μα μη γελάμε. Μη γελάμε γιατί γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Για πες το Λεωνίδα, σε παρακαλώ πολύ, ότι θέλεις να πάρεις μηχανάκι. Για πες του το, σε παρακαλώ, αν έχεις τα κότσια. Λεωνίδα, μη με πρίζεις, γιατί έχω δουλειά, εντάξει. Ναι, μπαμπά, μια βόλτα σου ζήτησα να πάμε. Τόσο κακό είναι. Να πάμε μια βόλτα, αλλά μην πάμε εκεί που πουλάνε τα μηχανάκια. Να πάμε στο ΚΑΤ. Γιατί να πάμε στο ΚΑΤ. Να πάμε στο ΚΑΤ για να δεις πώς είναι τα άλλα παιδιά που πήγαν βόλτα με τα μηχανάκια τους. Εγώ δεν σκοπεύω να κάνω μαλακίες.
Εγώ για να κάνω τη δουλειά μου το θέλω. Τι λες, μωρέ, πιέσαι και δουλειά. Όχι, ρε μπαμπά, για να πηγαίνω στο σχολείο. Μέσα σε δύο λεπτά με το μηχανάκι θα είμαι εκεί. Και έτσι δεν θα καθυστερώ την πρώτη ώρα. Βέβαια, ενώ τώρα, ας πούμε, πέφτει την κίνηση και αργείς. Όχι, αλλά όσο να είναι με τα πόδια, δεν κάνω κανένα τέταρτο. Δεν μου λες τη μάνα σου τα είπες όλα αυτά. Τώρα πετάς τον μπαλάκι στη μαμά, δηλαδή. Αρκετές κουτούρες δεν έχει στο κεφάλι της η γυναίκα. Μη μου πεις τώρα ότι σε έπιασε ο πόνος ξαφνικά. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτά είναι αντρικές δουλειές. Οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Μόλις ακούσουν για μηχανάκι, τις πιάνει στερεία. Φρικάρουνε να πούμε. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε άντρες. Τώρα δηλαδή εσύ είσαι άντρας. Γιατί υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Λεωνίδα, άσε το διάλογο. Άντε, ξεκουμπήσου. Κάτω και σου μιλάω. Λοιπόν, βάλ το καλά στο μυαλό σου. Μηχανάκι από μένα δεν βλέπεις. Εντάξει, ρε παπά, μην μου το πάρεις. Πάμε τουλάχιστον να το δούμε, να μου φύγει και εμένα η απορία. Και θα αρχίσω τώρα να τρέχω μαζί σου εκεί που στο διάλογο θες να με πας. Να αφήσω το μαγαζί μόνο του για να σου λύσω τις δικές σου απορίες. Και βέβαια να λύνεις τις απορίες του παιδιού. Πρώτα είναι το παιδί σου και μετά το μαγαζί. Άλλωστε, το μαγαζί θα μείνω εγώ, αγάπη μου. Είδες η Βίβη που είναι μυαλωμένη. Να την ακούς τη Βίβη. Αμέσως βρήκε τη λύση. Λοιπόν, να πάρεις αμέσως το παιδί, να πάτε εκεί που θέλει. Βίβη, ξέρεις που θέλει να με πάει το παιδί. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Σημασία έχει που σου ζητάει κάτι το παιδί σου. Δεν μου λες. Πόσες φορές έχει έρθει εδώ ο γιος σου και σου έχει ζητήσει να πάτε κάπου μαζί, Ρενάσο? Πες τα, ρε Βιβί. Δεν τολμάω, γιατί ολόχι μου λέει. Αυτό το παράπονο είχα συνέχεια κι εγώ από τον πατέρα μου. Μέχρι που έφυγε ο πατέρας μου και έμεινα με το παράπονο. Πω, πω, φαντάσου κι εγώ πω μαγόρι. Να φύγεις, ρε πατέρα, και να μείνει ο γιος σου με αυτό το παράπονο. Χριστός και Παναγκουρίς, τώρα επιθέσω. Σου. Ας το διάλογο εδώ. Λοιπόν, πάμε αλλά μόνο για να δεις, εντάξει. Ό,τι πεις εσύ, πατέρα μου. Ό,τι πεις εσύ, πάμε. Έλα, 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 ό,τι πεις εσύ. Θα τα ξεράσουμε. Δεν μου είπατε πού θα πάτε. Τώρα δηλαδή, άμα τα πάρω εγώ στο κεφάλι και στα χώσω που τόσο ώρα τον εσυγοντάρι χωρίς να ξέρεις, θα φταίω. Πάμε, ρε. Βιβί, πάμε να δούμε ένα μηχανάκι που μπάνισα για να μου πάρουν για τα γενέθλιά μου. Μηχανάκι! Ζάμι, ε! Δεν το πιστεύω. Δεν φτάνει που σκέφτεται σαν έφηβη, μιλάει και σαν έφηβη. Ρε Μέρη, παιδάκι μου, είσαι μάνα, σύνερθε κορίτσι μου. Κυρία, κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο παίρνει αυτή η μηχανή? 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια? Πόσο στρεβέζω, είναι μηχανές σου? 2,5 εκατομμύρια παίρνει αυτοκίνητο. Α, πολύ ωραία. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, βρε, να πάρει ένα αυτοκίνητο. Θα το κάνω, 2 αυτοκίνητα να έχω. Ναι, βέβαια. Ένα μονόκυρα ζυγό να έχεις. Για σας είναι η μηχανή? Ναι, για μένα, γιατί? Συγγνώμη, αλλά συνήθως οι κυρίες σαν και εσάς αγοράζουν για τους γιους τους. Αλλά εσείς τόσο νέα δεν θα έχετε γιο, έτσι δεν είναι? Όχι. Έχω γιο. Είναι βέβαια λίγο μικρούλης για μηχανές, αλλά έχω. Ωραία, τότε να σας δείξω... Να, αυτό εδώ. Είναι σε μοναδική ευκαιρία. Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για μια κυρία και σε πολύ χαμηλή τιμή. Είναι μεταχειρισμένο φυσικά, αλλά είναι από φύλλο σε άριστη κατάσταση. Μ' αρέσει, τέλεια, είναι υπέροχη. Είναι καταπληκτική, γητάκι μου. Ναι, ναι, συμφωνώ, είναι καταπληκτική, αλλά είναι και φτερό στον άνεμο, έχεις υπόψη. Μ' αρέσει το φτερό στον άνεμο. Την ερωτεύτηκα, θα την πάρω. Ωραία. Μισό λεπτό, να σας πω. Καλά, συγγνώμη, δεν θα ρωτήσει πόσο κάνει. Α, τζάμπα έχει. Μόνο 700.000. Αλλά έχω ένα μικρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα, να το λύσουμε. Την έχω τάξει ένα πιτσιρικά που έχει ξετρελαθεί. Τον περιμένω με τον πατέρα του από ώρα σε ώρα. Να μην το απογοητεύσουμε το παιδί. Είναι σίγουρος που πάει. Δεν ξέρω, πάντως η πείρα μου λέει ότι συνήθως τους πείθουν τους γονείς τους. Να τα. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Γιατί, Χριστιανέ μου, παίρνεις το μηχάνημα του διαβόλου στο μωρό το παιδί. Θα πέσει, θα σκοτωθεί. Πώς το λένε? Αυτό λέει, μα να μην σκοτωθεί, να την πάρω εγώ. Να το σώσουμε, να το γλιτώσουμε το παιδί. Εγώ θα έλεγα να έρθετε καλύτερα αύριο. Για πιο σίγουρα. Άλλο. Καλά, να σας δώσω μια προκαταβολή, έτσι για να μην την πάρει κανείς. Ούτως ή άλλως εγώ θα σας την κρατήσω, αλλά αν θέλετε εσείς... Εγώ προσωπικά σας εμπιστεύομαι. Μέρη, εγώ να περάσουμε αύριο και για την προκαταβολή και για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θα περάσουμε αύριο, τότε. Να σας δω, 100.000 φτάνουν. Να σας φέρω μια πρόχειρη απόδειξη. Αφού δεν έχεις δίπλωμα. Όλη την καταστροφή φέρνεις. Θα πάρω δίπλωμα. Εμπρός. Γεια σου, Βιβί. Εσύ δεν είσαι η Βιβί? Έλα, βρε Κικίτσα, εγώ είμαι. Με γνώρισες αμέσως, ε? Ξεχνιέσαι εσύ, δεν ξεχνιέσαι? Δεν μου λες, μήπως είναι εκεί ο Λεωνίδας? Ξέρεις, μόλις πήγανε με τον Άσο για να του πάρει μία μηχανή. Τι μηχανή? Για τον Λεωνίδα, καλέ. Ναι, για τον Λεωνίδα. Και τι θα φτιάξει με αυτή τη μηχανή? Μηχανάκι. Που το καβαλάνε και πάνε φόλτα. Τι? Θα πάρει ο Λεωνίδας μηχανάκι? Τι λες, βρε, Βιβί? Αυτό που άκουσες, Κικίτσα μου. Δηλαδή, μάλλον. Τι πάλο και ξεμάλλον, βρε, Βιβί.
Καλά. Αυτοί δεν έχουν μυαλό. Εσένα, τι σε έχουμε εκεί πέρα, βρε κορίτσι μου. Νομίζεις μ' ακούνε? Μαλλιασί γλώσσα μου, Κικίτσα μου. Αλλά αυτοί πού? Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ? Σε αυτό το σπίτι δεν πρόκειται να αγοράσει κανένας μηχανάκι. Όσο ζω εγώ, δεν θα αγοράσει κανένας, κατάλαβες? Πάνω από το πτώμα μου, αν δεν αγοράσει μηχανάκι. Καλά, detective, έχει βάλει και με παρακολουθεί. Καλά, εντάξει, θα το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Συγγνώμη. Τι να συζητήσουμε? Όχι, δεν θα το συζητήσουμε. Αλλιώς θα πάρω όλα μου τα πράγματα και θα σηκωθώ να φύγω από αυτό το σπίτι και να χάσετε και την υπηρέτρια. Ποιος σου τα έπεσε όλα αυτά? Έχω τις πληροφορίες μου. Κατάλαβες? Α, τώρα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω. Φοβόσουν τις αντιδράσεις μου, γι' αυτό δεν το συζήτησες μαζί μου. Ντρέπεσαι. Μα δεν είναι ότι στόκρυψα. Απλώς δεν έτυχε να το συζητήσουμε. Δεν έτυχε να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα? Σιγά μου, το σοβαρό θέμα, το 2001, το μηχανάκι. Τι είναι το μηχανάκι? Σκοτόστρα είναι το μηχανάκι. Έλα μωρέ μαμά, εντάξει, σκοτόστρα για αυτούς που δεν προσέχουν. Έχω φίλους από 16 χρονών που δεν έχουν πάθει ούτε γρατζουνιά. Μέρη, δεν σε αναγνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν εσύ που 5 λεπτά να αργήσει το παιδί ανησυχείς να σκέφτεσαι για μηχανάκι. Τώρα που λες για το παιδί, πού είναι ο Λεωνίδας? Μέρη, κόψε αστεία. Ξέρεις πολύ καλά που είναι το παιδί μου. Μου κάνεις εμένα την ανήξερη. Άντε παράτα με. Πού τα έμαθα όλα αυτά? Έλα που μου κάνεις και το δίσκο. Δεν είναι να δει. Τι είναι εδώ ρε που με φέρες? Μαγαζί. Εδώ όμως πουλάνε μηχανές. Τι ήθελες να πουλάνε, πασατέμπο? Ωραία, Λεωνίδα, πάω να φύγουμε. Κάτσε μισό λεπτό να σου δείξω εκείνο το μικρό που μου αρέσει. Ο κύριος είναι ο πατέρας σου? Όχι, θεία του είμαι. Ναι, είναι λίγο. Γεια σου, μην δίνει σημασία. Θα το δείξουμε εκείνο το μικρό, γιατί δεν τα μεγάλα και αγριεύτηκε. Εδώ είναι. Το μάγκα, ορίστε. Τι ορίστε, ρε, τι είναι αυτό? Το μικρό που σου έλεγα. Αυτό εδώ είναι το μικρό που μου έλεγες? Ναι, ρε, παπα, τι θα πάρω, πατίνι? Θα σου πω εγώ τι θα πάρεις. Α, ωραία, θες να διαλέξεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά κοίταξε, είναι ακριβά τα υπόλοιπα. Δηλαδή, την τσέπη σου σκέφτομαι. Λοιπόν, Λεωνίδα, δεν θα πάρεις τίποτα. Κατάλαβες, πάνε να φύγουμε. Ρε, παπα, γιατί είσαι τόσο αδιάλακτος, δηλαδή? Εγώ είμαι αδιάλακτος. Σου χάλασα εγώ το χατήρι. Ποιο χατήρι? Δεν μου είπες να έρθουμε εδώ στο μαγαζί να δούμε? Ναι. Ωραία. Δεν ήρθαμε? Ναι. Δεν είδαμε? Ναι. Ωραία, πάνε να φύγουμε. Παπα, σου είπα εγώ να πάμε σε κανένα μουσείο. Όχι, γιατί? Γιατί μόνο στα μουσεία, αγόρι μου, πας. Βλέπεις και μετά φεύγεις. Εδώ είναι μαγαζί. Εκεί λοιπόν. Στα μαγαζιά. Πας, βλέπεις και μετά αγοράζεις. Τι λέω, σοβαρά? Ωραία, δηλαδή στο δικό μου το μαγαζί, ποιος μπαίνει μέσα και βλέπει, παίρνει μετά από ένα αυτοκίνητο και φεύγει. Λοιπόν, λένε, δεν πάω να φύγουμε. Δηλαδή δεν θα μου πάρεις μηχανάκι? Τώρα το κατάλαβες. Αδελφέ, τζίφο συμβουλά. Πού? Μας την παίξαμε. Αυτό. Ναι. Στο χρωστάω. Κάποια στιγμή θα έρθει να μου ζητήσει εμένα κάτι. Α. Και τότε να δεις τι θα πάρεις. Τίποτα. Τίποτα. Γιατί ό,τι δίνεις παίρνεις. Μπράβο. Λοιπόν, άμα σου ζητήσω εγώ να μου αγοράσεις μηχανή, να μου πάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάω να φύγουμε τώρα. Πάω να φύγουμε, είπα, Λεωνίδα. Με πίκρανες. Θα σου περάσει, δεν πειράζει. Αθεράπευτα. Μερή, έχεις τρελαθεί τελείως. Με κουβάλισες εδώ για να μου πεις ότι κάρφωσα στην Κικίτσα ότι θες να πάρεις μηχανή. Φώναζε! Ότι θες να πάρεις μηχανή. Ε, ποιος της το είπε τότε? Ε, ξέρω εγώ ποιος της το είπε. Αυτή όλα τα ξέρει. Εγώ στην Κικίτσα δεν είπα τίποτα. Ε, κάποιος πρέπει να της το είπε. Μήπως μας είδε που βγαίναμε από το μαγαζί με τις μηχανές. Δεν της το είπε εσύ. Μερή, θα θυμώσω πάρα πολύ άσχημα. Καλά, μην τσαντίζεσαι. Πάμε να πάμε. Τι φαΐ έχετε? Κοτόσουμε. Αυγοκομμένη. Εγώ πάντως δεν τρώω. Ε, παιδιά, γιατί ψιθυρίζουμε? Γύρισες, πουλάκι μου, γιατί άργησες? Δεν άργησα. Ε, όχι, δεν άργησες. Άργησες. Δεν άργησα καθόλου. Να σου εξηγήσω. Καλά, εντάξει, κάτσε να φάμε πρώτα και μετά. Είδα το παιδί. Α, γεια σου, ρε. Γεια σου, Κίτσα. Έλα, πιστεύω, θέλω κάτι. Φάει πρώτα. Δεν θα φάει πρώτα. Θέλω να του μιλήσω πρώτα. Έλα, αγάπη μου. Γιαγιά στο κήρυγμα. Σούπα. Δεν τρώω. Μουράζει τη σούπα, δεν σούπα για σούπα. Έλα τώρα που σε θέλω. Αφού αυτές οι δύο τώρα εδώ συνομωτούσανε, πως θέλουν να με βάλουν να φάω σούπα από λέμονο. Άρε. Συνομωτούσαμε. Και τότε γιατί μιλούσατε σιγά? Γιατί είναι ώρα κοινής ησυχίας. Κοίτα, δικηγορίνες, θα μας κοροϊδεύετε. Άντε βρε. Πολίτες νομοταγής. Ωραία. Τώρα θα τα πεις στο Λεωνίδα και να σε δω τι θα κάνεις. Σιγά μην δημιουργήσει πρόβλημα ο Λεωνίδας μου. Θα στο ζητήσει ο ίδιος. Θα μου το ζητήσει και θα το δίνω. Απαγορεύεται να οδηγήσει μηχανάκι. Ναι, αλλά όπου να είναι θα επιτρέπεται. Όπου να είναι θα επιτρέπεται να οδηγήσει και αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι θα του δώσω το αυτοκίνητό μου. Μήπως σημαίνει ότι θα του δώσω το αυτοκίνητό σου. Λάθος κάνεις.
Έλα, μην κάνεις έτσι, ύστερα που μου τσουνιάζεις. Αυτό είναι υγιεινό φαγητό. Όχι αυτό που το τρώτε εσείς, πηγαίνετε. Έλα, έλα, διαλέγεις και τα πιάτα τώρα. Άντε, μάθε να τρώτε. Λεωνιδάκο μου, αγάπη μου γλυκιά, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ε. Ναι, γιαγιάκα. Δεν έχεις κανένα παράπονο. Ναι, γιαγιάκα. Έλα, έλα, ας το κάτω τώρα, ας το κάτω. Ρε εσύ, Λεωνίδα μου γλυκιά, να σου πω. Τώρα, αγάπη μου γλυκιά, άκουσε με, θα με τρελάνετε. Ναι, γιαγιάκα, ναι. Αγοράσα τη μηχανάκι. Έλα, γιαγιά, με τον πόνο μου παίζει τώρα. Ρε, αγάπη μου, με τον πατέρα σου τι πήγες και έκανες. Πήγαμε να το δούμε, αλλά ήταν πανάκριβο. Δεν είχαμε λεφτά να το αγοράσω. Γεια, θα τσοντάσεις και εσύ τίποτα να το πάρω. Ευχήγε κατάρα. Δεν θα καβαλήσεις μηχανάκι. Ναι, λες και περνάει από το χέρι μου. Ναι, το χέρι σου περνάει. Από ποιο, από το δικό μου χέρι περνάει. Ρε, αγάπη μου, γλυκιά. Άμα σου πει η μάνα να σου πάρει μηχανάκι, εσύ πεις όχι. Έλα, γιαγιά, μην λέμε όλα τα κουφά μας εμένα. Γιατί κουφά? Γιατί το πρώτο κουφό είναι να θελήσει η μάνα μου να μου πάρει μηχανάκι. Και το δεύτερο, ακόμα πιο κουφό, είναι να της πω εγώ όχι. Εγώ σου λέω θα σου πάρει. Ποιος το έπεσε αυτό? Καλά, έχεις λαλήσει τελείως η μαμά να μου πάρει μηχανάκι. Βρε, μάνα μου, μου το είπε. Άμα σου λέω εγώ, μου το είπε. Μάγκα, αυτό είναι! Γι' αυτό δεν μου έχει πει τίποτα. Μπορεί να θέλει να μου το κάνει έκπληξη για τα γενέθλια μου. Η μάνα μου θα μου πάρει μηχανάκι. Γουστάρω! Ρε, γιαγιά, τι νέο ήταν αυτό που μου είπες. Θα φάω και σούπα γι' αυτό, ε. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά εγώ σου λέω μην ενθουσιάζεσαι. Καλά, δεν θα τρέχω, μην ανησυχείς. Βρε, αγάπη μου, γλυκιά, και είστε ένα μηχανάκι, τι μηχανάκι νομίζεις θα σου πάρει. Ένα πράγμα σαν ποδήλατο. Τι σαν ποδήλατο? Πόσο τρέχουν τα ποδήλατα? Ένα καλό ποδήλατο μπορεί να φτάσει και τα 80. 80? Τέτοιο νομίζω. Να τρέξει, σου λέει, να ξεθυμάνει και αυτό είναι άλλο. Αλλά εγώ σου λέω ότι και το ποδήλατο είναι επικίνδυνο, γι' αυτό ας μην το δεχτείς. Μέσα με τα χαλά σου θα το δεχτώ. Μωρό είμαι να καβαλάω ποδήλατα. Να σε που κάνει και ένα σωρό λεφτά. Μα γι' αυτό σου λέω. Με τα λεφτά αυτά μπορούμε να αγοράσουμε άλλα πράγματα. Α πούμε, εξαρτήματα για σκι. Να πηγαίνεις πάνω στο βουνό, να κάνεις σκι, να είναι και υγιεινό για σένα, κατάλαβες. Ναι, εξοπλισμό να παίζω σκάκι τις καθημερινές. Μπράβο, σκάκι, θες σκάκι, σκάκι. Άσε μας, ρε γιαγιά, σκι. Για κάτσε να μου κάνει καμιά μαλακία και καμέρι με το. Λεωνίδα. Καμιά βλακία, ντε, συγγνώμη. Μαμά, αυτό που έχεις στο μυαλό σου να το ξεχάσεις. Σιγά, μη σε ρωτήσω. Και άμα δεν ρωτήσεις εμένα, παιδάκι μου, ποιο θα ρωτήσεις. Λεωνίδα, ξέρεις πόσο χρόνο είσαι, ε? Άντε που θα μου κάτσει κουμάντο. Είμαι αρκετά μεγάλος για να αποφασίζω μόνος μου για αυτά τα θέματα. Πάει η εποχή που ήμουν μωρό και πήγαινες και αγόραζες ό,τι ήθελες. Τώρα δεν θα σε αφήσω, θα ρωτάς και τη δική μου τη γνώμη. Μέρη, έχει δίκιο το παιδί. Και εγώ νομίζω ότι πλέον, σαν οικογένεια, πρέπει να παίρνετε από κοινού αποφάσεις. Καταλαβαίνετε και δυο σας. Να την ακούς τη φίλη σου. Η φίλη είναι το δεξί μας χέρι. Είναι το τρίτο μας μάτι, το ψύχρεμο. Δεν θα κάνεις εσύ του κεφαλιού σου. Έχει δίκιο το παιδί. Βρε, δεν στα έλεγα εγώ ότι ο Λεωνίδας είναι όριμος και πρέπει να τον ακούς. Λοιπόν, να σας τα πω μία και καλή για να τα ακούσετε και να τα μάθετε καλά. Εγώ δεν χωρίζω τον πατέρα σου για να έχω εσένα πάνω από το κεφάλι μου. Έτσι! Άσυχτη με πρίξατε! Είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω! Πάμε να φάμε τώρα! Τι παθαίνει? Δεν είναι τίποτα. Θα τις περάσει. Εσύ απτόητος. Στη θέση σου. Σιγά μην υποχωρήσω. Και γιατί δεν μου το είπες ότι ήθελα να πάτε για μηχανάκι? Μ' άφησες ρε Δίδη να μιλήσω. Αφού πετάχτηκες σαν να μην πω και εγώ τι, και τα έκανες κατά. Άλλη φορά να εξηγείς. Ναι, πες μου τώρα τι φταίω και από πάνω. Και τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Απλά δεν του το πάρω. Αχ, μωρέ, Νάσο. Αυτά πάνε και παίρνουν τα μηχανάκια των φίλων τους και τα καβαλάνε, έτσι δεν κάνουν όλα τους. Άσε που θα πρίξει και τη Μέρη. Και στο τέλος θα υποχωρήσει και θα πάει να το πάρει. Μέρη. Κάτσε τώρα να την πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι. Μέρη θα πάρω. Πώς θα γίνει? Σιγά, να σου πω. Αχου, και θες να πάρεις και μηχανάκι εδώ τρακάρουμε περπατώντας. Μα είναι ασυνείδητη οδηγήσα για σένα. Έλα. Ναι, μπρος, λέγεται, ορίστε. Έλα ρε, δώ μου τη μάνα σου. Τι θες εσύ τη μάνα μου? Λογαριασμό θα σου δώσω. Όχι, γιατί έχετε χωρίσει. Πολλά κολλητηλίκια βλέπω τελευταία. Κάθε μέρα στο τηλέφωνο μιλάμε. Θα μου δώσεις τώρα τη μάνα σου? Περίμενε. Μανά! Μέρη! Μαμά! Μέρη! Μαμά! Στο τηλέφωνο! Μέρη! Ωχ, τι θέλετε? Στο τηλέφωνο. Ποιος είναι? Έλα, παιδί μου. Πρώην. Σσσ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 σ
Έλα, έλα. Έλα. Έλα, Μέρη, εσύ. Εγώ είμαι. Μέρη, κοίτα. Με εκείνο εκεί το μηχανάκι, μην ψηθείς και το πάρεις τελικά. Γιατί? Την έψησε κιόλα. Τι γιατί, ρε Μέρη, θέλει και ερώτημα. Δεν πιστεύω αυτό που ακούω. Νάσο, έχεις υπόψη ότι έχουμε χωρίσει. Χωρίσαμε, και λοιπόν. Τι λοιπόν. Αποφασίζω και διατάζω μόνη μου. Θα ρωτάω τον πρώην τώρα. Μέρη, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, στο λέω για να τελειώνουμε. Μηχανάκι δεν θα πάρεις γιατί έχεις να κάνεις με μένα. Δεν σε καλά.
πάω να το πάρω τώρα, αμέσως κιόλας. Γεια! Μου το κλείσε. Θα πάει, λέει, να του πάρει τώρα κιόλας. Τρελάθηκε η γυναίκα. Πήγαινε γρήγορα να την εμποδίσεις. Θα κάνω κάτι άλλο τώρα. Θα πάω να το πάρω εγώ. Έλα, βρε, Νάσο, και τι θα το κάνεις εσύ? Τι θα το κάνω? Θα το βάλω εδώ μέσα και θα το πουλήσω. Κάποιος θα βρεθεί να το πάρει. Και τι θα πετύχεις με αυτό, βρε, Νάσο μου? Θα πάει να του πάρει άλλο. Αυτός έχει κολλήσει με αυτό το συγκεκριμένο. Μέχρι να βρούνε μετά άλλο, θα δω τι θα κάνω. Θα βρούμε τη λύση. Ζέτα, έλα να πάμε κάπου μαζί. Πού κάπου? Τον θα έρθει, ναι ή όχι? Ωραία, έτοιμη, με πάμε. Πού πάτε, καλέ? Πού πάτε, δεν θα φάτε? Θα κρυώσει το αυγολέμονα. Εμένα μ' αρέσει κρύο. Ευχαριστώ και καλορίζικο. Να είσαι καλά, θα έρθω αύριο για τα χαρτιά. Εντάξει, θα κάνει πολύ χαρά ο γιος σου. Ου, θα τρελαθεί από τη χαρά του. Για χαρά. Γεια, γεια. Γεια σας. Ήρθατε το μηχανάκι. Δυστυχώς μόλις ήρθε ο πατέρας του νεαρού και το πήρε. Πήρε. Θέλετε να σας δείξω κάτι άλλο? Μα, δεν θέλουμε να μας δείξετε κάτι άλλο, εμάς αυτό μας άρεσε. Όχι, δείξτε μου κάτι. Πάλι σε μεταχειρισμένο? Ναι. Δεν σηκώνει τσέπη για καινούριο. Δεν πειράζει. Να, αυτό εδώ. Πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο. Ωραίο είναι. Electric. Θα το πάρω. Δεν το πιστεύω. Ωραία. Electric. Και που ξέρεις, είναι ένα καλό παιδάκι μου. Θα το δοκιμάσουμε. Θα πάμε μια βολτίτσα και θα το δοκιμάσουμε. Υποπολιτής. Ότι το πήρε ένας πατέρας για το γιο του. Λάθος έκανε, το πήρε ο Νάσος. Και δεν μπορεί να το πήρε ο Νάσος για το γιο του, το Λεωνίδα. Είναι δυνατόν? Πότε γιατί. Σήκω και πάμε στον Νάσο να το εξακριβώσουμε άμεσα. Πάμε. Τώρα κιόλας, αϊντε. Αχ, μωρέ Νασούλη, είναι υπέροχο αυτό το μηχανάκι, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν λέω. Ο μικρός έχει γούστο. Να σου πω όμως, Νασούλη μου, πρέπει να το πάρουμε από το δρόμο, να το φέρουμε μέσα, να το κρύψουμε. Γιατί μπορεί να μας το κλέψουνε. Αλλά να το κρύψουμε πολύ καλά, γιατί μόλις το δει ο μικρός, τσακ, θα το τσιμπήσει. Τώρα που το λες δηλαδή και το παρατηρώ, έχεις δίκιο. Βέβαια. Α, δεν σου είπα. Ποιες είδα στον δρόμο? Ποιες είδα στον δρόμο? Η Μέρη και η Ζέτα πάνω σε μηχανάκι. Και μου κάναν και κόντρες. Α, καλή πια, αμάν. Πουλάκια κάνουν τα μάτια σου. Τώρα τι να σου πω, εμένα μου φάνηκε ότι ήταν αυτές. Άτες. Νάσο. Τι έγινε, Μέρη? Εσύ αγόρασες το Λεωνίδα αυτό το μηχανάκι? Τι με κοιτάς, αυτό που να παίξω. Εγώ αγόρασα αυτό το μηχανάκι που να παίξω για να μην το πάρεις εσύ στο Λεωνίδα. Γιατί, παιδιά, το ζήτημα είναι ποιος θα πάρει το μηχανάκι στο Λεωνίδα. Άντε καλέ, που θέλετε να αγοράσετε μηχανάκι στο Λεωνίδα, να πάει να σκοτωθεί. Εγώ θέλω να αγοράσω το Λεωνίδα μηχανάκι. Ποιος θέλει, εγώ? Για ποιο το αγόρασες αυτό το μηχανάκι? Για μένα. Εσύ τι το ήθελες? Για μένα. Ήθελες εσύ για σένα μηχανάκι, τι να το κάνεις? Άκου, τι να το κάνω, λογαριασμό θα σου δώσω. Τι θέλω να το κάνω? Να το, ρε μαγκα, να το. Εμένα μην με δουλεύεις. Σέψεις ο μικρός να του πάρεις μηχανάκι και τώρα μου λες ψέματα. Μένα μην με δουλεύεις. Σέψεις ο μικρός να του πάρεις μηχανάκι και το κάνεις πίσω από την πλάτη μου. Έχει και τα κλειδιά επάνω, ρε μάγκα. Έχει και βενζίνη, πόπο. Πάμε μια βόλτα, ρε. Και το ρωτάς, Τζαμάικα, νέμα, μωρό μου. Ε, παιδιά! Λεωνίδα! Πού πας, παιδί μου? Λεωνίδα! Πού πας? Λεωνίδα! Πώς βρέθηκε ο Λεωνίδας πάνω στο μηχανάκι μου μαζί με τη Μαριλένα? Μηχανάκι σου? Δεν μου λες, Νάσο. Εσύ δεν είπες ότι το μηχανάκι το πήρες για τον εαυτό σου? Εαυτό μου. Τι, και εσύ ήθελες μηχανάκι? Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί οικογενειακώς. Καλά, γονίδιο ήτανε. Εγώ το μηχανάκι το αγόρασα για να μην το πάρει μέσα στο Λεωνίδα. Πώς θα το αγοράζει ο Λεωνίδας, με τι λεφτά? Καλά, εσύ θα το αγόρασες, έτσι δεν μου πες στο τηλέφωνο. Για τρελή με έχεις, Νάσο. Για σιγά, ρε παιδιά, για σιγά. Μισό λεπτό, να συνεννοηθούμε, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται.
Η Μέρη ήθελε να πάει να πάρει ένα μηχανάκι για τον εαυτό της. Επειδή έτσι, ρε παιδί μου, της βγήκε κάτι το εφηβικό τελευταία. Όχι, επειδή το έχω ανάγκη για τις μετακινήσεις μου. Α! Αυτό τσίπησε ο Λεωνίδας και έπρεξε τον πατέρα του να του πάρει μηχανάκι. Καλά, και με κουβάλισε δηλαδή σε αυτό εδώ το μαγαζί για να του πάρω μεταχειρισμένο. Ναι, αυτό που είχα διαλέξει εγώ για μένα. Πάντως μάνα και γιος τα ίδια γούστα έχετε, δεν μπορώ να πω. Τα ίδια μυαλά θες να πεις. Δεκτή η διόρθωση. Εγώ ένα ξέρω. Με αυτά και με εκείνα ο Λεωνίδας βρέθηκε με μηχανάκι και τώρα κάνει βόλτες με τη Μαριλένα. Αν δεν που βρέθηκε, τώρα θα το πάρω αμέσως πίσω. Όχι, εγώ θα το πάρω πίσω. Δικό μου είναι. Δικό μου είναι. Εγώ το διάλεξα πρώτη. Ναι, αλλά εγώ το αγόρασα. Δεν πειράζει, θα μου το πουλήσει τώρα εμένα. Ήρθανε! 10 λεπτά κήρυγμα. Πόνο μηχανάκι, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Θα του βάλω φωτιά να το κάψω. Άστο σου λέω. Άστο, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Συνέχεια με το μηχανάκι. Λοιπόν, κι άμα σε ξαναδώ με τα κλειδιά στο χέρι, θα σε αφήσω το ξύλο. Κάτσε ρε πατέρα. Πρώτα μου το αγοράσεις και ύστερα το παίρνεις πίσω. Όχι, Λεωνίδα, αγόρι μου, έχει γίνει κάποιο λάθος. Κανένας δεν σου αγόρασε κανένα μηχανάκι. Και πώς βρέθηκε το μηχανάκι με το. Αυτό το μηχανάκι δεν είναι δικό σου. Και ποιανού είναι. Δικό μου. Α, κατάλαβα τώρα τι έγινε. Ήρθε εδώ η κυρία Μέρη και σε έψησε να το πάρεις πίσω επειδή φοβάται και τώρα μου λέτε μπουρδες και δύο. Μαμά, αυτό δεν θα στο συγχωρήσω. Πατέρας μου είναι και καλό του γουστάρι. Όχι, Λεωνίδα, συγγνώμη, εδώ κατάλαβες κάτι λάθος. Το μηχανάκι αυτό δεν σου το αγόρασα εγώ. Και ποιος μου το αγόρασε. Δάκι μου, εγώ αυτό το μηχανάκι το διάλεξα για μένα. Και το έφερα εδώ πέρα να το δει ο μπαμπάς να δει αν είναι καλό. Με δουλεύεις τώρα. Μα δεν σε δουλεύω καθόλου. Πάμε στο μαγαζί να ρωτήσεις από εκεί που το πήρα. Έλα, ρε, δεν το πες του κι εσύ. Ναι, ναι, όχι, το διάλεξε. Δηγάτε μηχανάκι, κυρία Μέρη. Μόνο οδηγάει μηχανάκι, εδώ πέρα κάνει και σούζες. Για ρώτα και εμένα που την έχω δει με τα μάτια μου. Ρώτα και εμένα που καθόμουν από πίσω και μου ήρθε το στομάχι στο στόμα από το φόβο μου. Αυτή είναι, μάνα Λεωνίδα, έλα να αλλάξουμε μανάδες. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το μηχανάκι το θες για την πάρτι σου. Πολύ καλά κατάλαβες. Και νομίζεις ότι θα αφήσω εγώ τη μάνα μου να τρέχει με τα μηχανάκια να κάνει σούζες και πατηλίκια με τους άλλους μηχανόβιους. Έλα, μα τι χαζομάρες λες τώρα, σούζες, ακούς τη Ζέτα και το Νάσο που λένε υπερβολές. Ένα πράγμα σου λέω, κυρία Μέρη, δεν είσαι με τα καλά σου, το μηχανάκι ξέχνα το. Έβγε, Λεωνίδα, παιδί μου. Τώρα δηλαδή που το λέει το παιδί και το παρατηρώ κι εγώ, έχει δίκιο. Λοιπόν, Μέρη, το μηχανάκι θα μείνει εδώ και θα το πάω εγώ στο μαγαζί που το πήραμε. Νάσο, δώσ' μου τα κλειδιά. Μην τις δώσεις τα κλειδιά, θα γίνει εδώ πέρα. Πάμε, ρε παιδί μου, στο σπίτι που θες και μηχανάκια, στην ηλικία σου. Πατηλίκια, έλα, τελειώνουμε. Νάσο, κατάλαβες κάτι. Ότι η Μερούλα μας την έχει ψωνίσει. Το μας. Σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, τι να σημαίνει, όχι. Ελπίζω να μην τη δώσει τη μηχανή. Εγώ, ποτέ. Α, μετά γιατί να σου δώσω λέει, τη μηχανή. Γιατί την είδα πως την κοίταζε. Πώς την κοίταζε. Συγκινημένη. Μπορεί να πάνε την κοίταζε πως την κοίταζε. Ναι, αλλά είδα επίσης εσένα πως την κοίταζε που την κοίταζε. Πώς την κοίταζε. Συγκινημένο. Κοίταζα εγώ συγκινημένο στη μηχανή. Όχι, τη Μέρη. Κάτσε με σχολείς τώρα γιατί μου τα αλλάζει. Εγώ κοίταγα συγκινημένο ή η Μέρη. Εσύ κοίταζε συγκινημένο τη Μέρη που ήταν επίσης συγκινημένη. Και εσύ πώς είδες ότι εγώ ήμουν συγκινημένος. Εγώ κοίταζα εσένα. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τη Μέρη, η Μέρη κοίταζε τη μηχανή και εσύ κοίταγες εμένα και είμαστε όλοι μας συγκινημένοι. Όχι. Εγώ ήμουν συγχυσμένη. Γιατί? Γιατί εσύ ήσουν συγκινημένη. Όχι, σταμάτα! Μην το πεις καθόλου. Μην το πεις καθόλου και θα μου σπάσει τα νεύρα. Απά! Σου σπάμε και τα νεύρα. Δεν μου τα σπάσει εσύ. Μου τα σπάει η συγκεκριμένη φράση. Γιατί έχει πολύ συγκίνηση. Κατάλαβες? Όχι. Τι δεν κατάλαβες? Τι σε συνδέει ακόμα με τη Μέρη. Ο Λεωνίδας και μόνο ο Λεωνίδας. Και αν της δώσεις και τη μηχανή. Άντε πάει. Ρε πουλάκι μου, θα βάλω αγγελία να την πουλήσω. Και μάλιστα τώρα. Α, ήρθατε, δόξα τω Θεώ, είχα πεθάνει από την αγωνία. Πού ήσασταν? Είχαμε πάει να μην αγοράσουμε μηχανάκι. Για ξαναπες το αυτό. Είχαμε πάει να μην αγοράσουμε μηχανάκι. Μέρη, τι λέει, αλήθεια λέει. Περίπου. Δηλαδή, τι περίπου, ρε παιδιά, αγοράσατε ή δεν αγοράσατε μηχανάκι. Ούτε αγοράσαμε, ούτε θα αγοράσουμε. Ούτε θα αγοράσετε. Μπράβο, καλά. Μπράβο, λατρεία μου. Είδες, άμα το μιλάς το παιδί. Μπράβο, λατρεία μου. Είδες, το πήρα κατά μέρος και του λέω, παιδί μου, σε αυτήν την ηλικία δεν μπορείς να καβαλάς μηχανάκι. Είναι επικίνδυνο. Μπορείς να ξέρεις να οδηγείς, οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν, να πέσουν πάνω σου. Να σταματήσεις να μιλάς συνέχεια και να λες και αηδίες. Είναι δυνατόν ο Λεωνίδας να πάρει μηχανάκι. Τότε τι πήγατε να αγοράσετε, παιδί μου. Για την πάρτι της το ήθελε το μηχανάκι. Τι ήθελε? Μηχανάκι. Ολόκληρο. Ενέργεια, γιατί μια ρόδα θα έπαιρνε. Ε, τι λέει, είδες μηχανάκι. Ξέρω εγώ τι λέει αυτός. Ξέρεις και παραξέρεις. Άσε, γιαγιά, το έχει χάσει. Το έχει χάσει. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, θα λυποθυμίσω, δεν μπορώ. Ορίστε, θα την σκοτώσει τη γυναίκα. Γιαγιά, η μαμά παίρνει το μηχανάκι, κάνει σούζες, κάνει κόντρες, κάνει διάφορα με το μηχανάκι. Ναι, νομίζω ότι με γελάνε τα αυτιά μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν σε γελάει κανένας, γιαγιάκα. Είναι κούκου, τελείωσε η γυναίκα. Ναι, είναι κούκου, τελείωσε. Κοίταξε, αν έχεις χάσει τα μυαλά σου, θα σε βοηθήσω εγώ να τα βρεις. Κατάλαβες τι σου λέω!
Θα σε πιάσω το μαλλί, βρε, και θα σε τριφογυρίζω γύρω-γύρω. Ό,τι ξύλο δεν έφαγε όταν ήσουν μικρή, θα το φας τώρα! Μόρφα, δεν παρατάτε εκεί, δυο σας έχετε κάνει κόμμα εγγονός και γιαγιά, ε! Ό,τι θέλω κάνω στη ζωή μου! Και δεν ρωτάω κανέναν! Κανέναν! Ορίστε αντίδραση! Ορίστε αντίδραση ενηλίκου! Τι γάλα της έδινες όταν ήταν μικρή? Το δικό μου, παιδί μου. Καβαρέθηκα! Τι έγινε, παιδί? Πού παίρνει, καλέ! Μέρι, έλα να την καλά σου! Μέρι, δεν θα πάμε καλά! Να μ' αφήσει την κυριό σα! Καλημέρα, κυρία Μέρι! Πού δεν βλέπει την καλημέρα κι εσύ! Τα πήρε, κυρία Μέρι, τα πήρε! Τι σου έκανε? Μα μόνο που δεν με χαστούκησε! Άστινε, ρε, ήταν νεύρα τη. Κυρία Κικίτσα, τι κάνετε? Α, μάλιστα, ανακαλύψαμε ότι είμαι κι εγώ εδώ μέσα. Έφτιαξε το μαλλί νορμάλ, βλέπω, ε, μπράβο. Ναι, είναι ποτέ, είχα χρόνο να το κάνω καρφιά, καταλάβατε. Τέλος πάντων, συγγνώμη που δεν σας πρόσεξα με τη βαβούρα εδώ μέσα. Δεν φταίτε εσείς, δεν φταίτε εσείς, οι μανάδες σας φταίνε. Τέλος πάντων. Αχ, ξέχασα τη σκορδαλιά και θα σας αφήσω νηστικούς τελικά. Τι λέει, τι λέει. Ξέρει αυτή. Θέλετε ένα γλυκό? Αχ, ναι, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ναι, λιγούρες, μην χάσεις. Γλυκό αμέσως. Λοιπόν, έχω νέα. Κι εγώ έχω νέα. Άρχισε. Λοιπόν, έχω ψήσει τη μάνα να μου δώσει λεφτά να πάρω μηχανάκι. Άστο. Χαίρεσαι το, ξέχνα το. Ρε, εσύ υπήρχες και εσύ ακόμη λίγο, θα σου δώσουν και σένα. Δεν θέλω μηχανάκι, ρε. Ξενέρωσα. Γιατί ξενέρωσες? Να θέλω να σπάσω το κεφάλι μου στα καλά του καθουμένου. Μια χαρά είμαι. Γιατί να σπάσουμε κεφάλι, χαζοί είμαστε? Ναι, όλοι αυτοί που είναι στο ΚΑΤ, με σπασμένα χέρια, μύτες, πόδια, κεφάλια, ήταν χαζοί. Τι ήτανε? Άτυχοι ήτανε, ρε. Θα παίζω εγώ τη ζωή μου κορώνα γράμματα για τον κάθε απερίσκεπτο. Να κρέμε τη ζωή μου εμένα από τον κάθε αφηρημένο, εκνευρισμένο, ερωτευμένο. Κουρεμένο, ξυρισμένο, χτενισμένο. Τι λες, ρε? Λέω, επίθετα ισμένος. Καινούριο στο μάχη, έκανα από τα γέλια. Θα σοβαρευτείς ποτέ? Γιατί μας ορθώ τώρα, μετά τι θα κάνω, θα ξεμοραθώ? Μπράβο. Αυτή είναι η λέξη. Ξεμοράθηκε. Ποιος? Η μάνα μου. Τι να πείτε, δικά περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριά.